σταδιακή η χαλάρωση των μέτρων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πέτρο Καραγιάννη, μέλος της επιδημιολογικής ομάδας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έτσι έχουν τα πράγματα, αργά και σταθερά θα γίνει αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, την Τρίτη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψής μας, μας απασχόλησε ιδιαίτερα η επιδημιολογική εικόνα και θέλαμε να περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες να δούμε πώς σταθεροποιείται αυτή η επιδημιολογική εικόνα ή ακόμα καλύτερα πόσο πολύ μπορεί να βελτιωθεί για να είμαστε και εμείς πιο σίγουροι ότι αν υπάρξουν χαλαρώσεις αυτές δεν θα μας οδηγήσουν σε πισωγύρισμα. Mm-hmm. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό τη δεδομένη στιγμή, διότι βρισκόμαστε ακόμα σε χειμερινούς μήνες, είμαστε ως επιτοπλίστων κλειστοί στα σπίτια ή στις εργασίες μας, εάν και εφόσον κάποιες δραστηριότητες επαναδραστηριοποιηθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει και τα πρωτόκολλα και τα μέτρα αυτοπροστασίας να εφαρμόζονται πιστά, για να μην έχουμε ξαφνικά μια νέα έξαρση που να μας οδηγήσει προς τα πίσω. Ναι. Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η αποκλιμάκωση, κύριε Καραγιάννη, μέχρι πότε θα μπορέσει να ξεκλειδώσει η χώρα, όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι, ας πούμε? Εάν θυμάστε, μετά το πρώτο κύμα, η περίοδος αποκλιμάκωσης ήταν από τις 4 Μαΐου μέχρι την 3η εβδομάδα Ιουνίου περίπου, όσον αφορούσε τις περισσότερες δραστηριότητες. Η διαφορά τώρα είναι ότι σε συνάρτηση με της αποκλιμάκωση θα έχουμε και τον αυξανόμενο αριθμό των εμβολιασμών. Και εφόσον οι ευάλωτες ομάδες και οι ηλικιωμένοι μας ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουν προστατευτεί στην πλειονότητά τους και είναι αυτοί που θα χρειάζονταν εν πάση περιπτώσει ίσως εισαγωγή για νοσηλίες, θα μπορούσε η αποκλιμάκωση να γίνει πιο γρήγορα από τις 6-7 εβδομάδες, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα δούμε στην πορεία. Ελπίζω να μην έχουμε εξάρσεις ή αναζωπυρώσεις σε κάποιες περιοχές. Ελπίζω ότι η επιτήρηση και αυτήν τη φορά να έχουμε τα γρήγορα τεστ, ναι, τα οποία είναι στη φαρέτρα μας και θα τα αξιοποιήσουμε στο έπακρον. Και επίσης το άλλο εργαλείο το οποίο υστέρησε κάπως τις τελευταίες εβδομάδες, αυτόν της ιχνηλάτησης, ελπίζω να επανέλθει στην προτέραν του αποτελεσματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να κατορθώσουμε να προχωρήσουμε σταδιακά μεν σε χαλάρωση των μέτρων, αλλά με ασφάλεια ότι δεν θα έχουμε πισωγύρισμα. Ναι, λέτε εσείς για ασφάλεια και πισωγυρίσματα και βλέπουμε ότι 20 ευγυρίες στην Πάφο καταγγέλθηκε για παραβίαση του διατάγματος και ο οίκος και ο επισκέπτης, διότι επέτρεψε να πάει επισκέπτης μέσα. Δεν είχαμε δει σοβαρές τέτοιες παραβιάσεις κατά το παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι, ας ελπίσουμε, δεν σπάει το καλόσερι με αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον σε έναν οίκο ευγυρίας που είναι ευάλωτες, είναι όλοι εκεί μέσα στις ευάλωτες ομάδες. Εδώ είναι που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, το τονίζουμε αυτόν, καταντούμε φορτικοί να λέμε να είμαστε προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε τα μέτρα και ούτω καθεξής. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι εξαιρετικά πιεστικοί κάποτε να γίνει το δικό τους. Όπως και στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι, η πίεση ήταν τέτοια που στο τέλος ενέδωσαν σε αυτούς. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Καραγιάννη, στα rapid test. Όσο αφορά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, ποιες οι σκέψεις της επιδημιολογικής ομάδας? Θα είναι υποχρεωτική η εξέταση των εργαζομένων προτού επιστρέψουν στην εργασία τους? Και ήδη με την αύξηση του πλαφών από το 15% στο 25% θα αρχίσει να μπαίνει κόσμος μέσα στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον στις υπηρεσίες.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Υπουργός έχει πει ότι τουλάχιστον όσες επιχειρήσεις επαναδραστηριοποιούνται, τότε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον σε αυτά τα αρχικά στάδια για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξεφύγει κάτι. Ναι. Και λαμβάνουμε και δεκάδες μηνύματα, κύριε Καραγιάννη, από γονείς. Τι θα γίνει με τα σχολεία? Είναι ναι, το βέβαια μεγάλο πρόβλημα, μία δύσκολη εξίσωση που καλείστε να λύσετε. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι αυτό το θέμα είναι ένας πονοκέφαλος. Δεν έχει συζητηθεί από εμάς παρεπιπτόντως μέχρι στιγμής. Θα δούμε τις επόμενες 2-3 μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εκείνον που θα ληφθεί υπόψη είναι, και με απασχολεί εμέναν ιδιαίτερα, είναι αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται ότι εκτός του ότι μεταδίδεται πιο εύκολα, φαίνεται να μολύνει και παιδιά πιο εύκολα. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε ότι το στέλεχος είναι στην Κύπρο, δεν γνωρίζουμε πόσο ευρέως διαδεδομένο είναι και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε με πάσα επιφυλακτικότητα. Ναι. Έτσι όπως μας τα λέτε, δεν αναμένετε να επιστρέψουν τα παιδιά στις σχολικές αίθουσες σύντομα? Δεν μπορώ να το πω, διότι η απόφαση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι συλλογική, βασισμένη φυσικά και πάνω στις εισηγήσεις που θα κάνουμε και εμείς, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι το Υπουργικό Συμβουλίο που αποφασίζει. Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Ας ελπίσουμε πως θα δούμε στις αρχές του επόμενου μήνα, στις αρχές Φεβρουαρίου, τις πρώτες χαλαρώσεις, να μας το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ας το ελπίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, έχεις προσέξει